Ομόφυλα, αλλά δηλαδή. Που απέκλειε τα ομόφυλα ζευγάρια. Είχαμε πει και στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης ότι ήταν σφάλμα αυτό, διότι οι άνθρωποι που κυρίως έχουν αυτή την πραγματική ανάγκη αποκλείονταν από το σύμφωνο. Σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε και μια καταδίκη και μια καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο ευτυχώς που ήρθε, διότι διευκολύνει και τα επόμενα βήματα. Πώς? Υπήρξε δίκη. Υπήρξε δίκη. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι, ότι στο πρώτο άρθρο του συμφώνου, ανεξαρτήτως φύλου, μπορούν να συνάψουν σύμφωνο. Άρα μπορεί να κάνει σύμφωνο συμβίωσης και άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι ότι με την ευκαιρία αυτή προσπαθήσαμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο σύμφωνο συμβίωσης, βελτιωτικές, ώστε να γίνει ένα πιο συνεκτικό σύμφωνο που να ανοίγει και πρόσβαση σε περισσότερα δικαιώματα σε όσους το. Ναι. Το θα τα πούμε αναλυτικά τα δικαιώματα. Μας λέγατε επίσης στο διάλειμμα ότι υπήρχε μια πρακτική τα προηγούμενα χρόνια. Έκανα εγώ με μια γυναίκα ένα σύμφωνο συμβίωσης και κάποιος από τους δύο πήρε παντρευόταν ξαφνικά χωρίς να ενημερώσει τον άλλον. Δεν ξέρω πόσο ήταν πρακτική. Το σύμφωνο επέτρεπε και θεωρώ ότι ήταν λάθος με την έννοια ότι έδειχνε και μια προσβολή του ενός μέρους προς το άλλο. Επέτρεπε οποτεδήποτε από τους δύο πήγαινε να κάνει ένα γάμο χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του εταίρου μέρους του συμφώνου, διαλυόταν αυτοδίκαια το σύμφωνο, το οποίο ήταν και μια. Ενώ τώρα υποχρεούται και δίνει ένα διάστημα που πρέπει να προενημερώσει το άλλο μέρος. Προφανώς μόνο μέρος μπορεί να το λύσει το σύμφωνο κάποιος. Μπορεί κάποιος. Σύμφωνο. Μπορεί, αλλά τουλάχιστον στοιχειοδός ένα κείμενο ανθρώπου αξιοπρέπεια να ενημερώσει το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου. Μου κάνετε τη χάρη για να το ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσει και ο κόσμος. Να μου πείτε, γιατί η κυρία Βλάμη να κάνει ένα τέτοιο σύμφωνο με τη φίλη της, ας πούμε, τι δικαιώματα δημιουργεί αυτό, τι συνέπειες που δημιουργεί. Δεν τα έχει σήμερα. Νομικές είναι. Καταρχήν δεν μπορούσε η κυρία Βλάμη το σύμφωνο συμβίωση. Τι της δίνει δηλαδή. Άλλος. Από εκεί και πέρα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι θα της δίνει. Με δύο κουβέντες. Το ένα είναι και σε ένα επίπεδο συμβολικό που έχει μεγάλη σημασία. Να πούμε ότι η ελληνική πολιτεία θεσμικά επίσημα για πρώτη φορά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ομόφυλες σχέσεις, οι οποίες δεν είναι σε μια γκρίζα ζώνη όπως ήταν μέχρι τώρα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και ακόμη και για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς σκοπούς προς την κοινωνία, έχει μεγάλη σημασία. Να το τονίζουμε. Ναι. Έτσι. Το δεύτερο, από εκεί και πέρα, είναι ότι υπάρχει μια πρόσβαση σε μια σειρά δικαιώματα. Υπάρχουν δικαιώματα που με μια εξωτερική διάταξη του Υπουργείου έχει δοθεί για το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα ασφαλιστικά ζητήματα. Ρυθμίζονται όπως τα δύο μέρη επιθυμούν τα κληρονομικά μεταξύ τους. Ό,τι γράψει το χαρτί δηλαδή. Ό,τι γράψει το χαρτί. Εάν δεν το ρυθμίσουν, προβλέπονται κάποια ελάχιστα κληρονομικά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αναγνωρίζει επίσης η πολιτεία ότι το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μία μορφή οικογενειακής ζωής. Αυτό επίσης σπάει ένα μονοπόλιο του γάμου, διότι μέχρι τώρα ο γάμος αναγνωριζόταν ως η μόνη μορφή οικογένειας, η μόνη μορφή οικογενειακής ζωής. Ξέρω ότι υπάρχουν ενστάσεις ένθεν κακήθεν. Θέλω να έχουν, έτσι, να μπορούν να έχουν και παιδιά. Και τα μέλη των κοινοτήτων θέλουν με ταχύτερα βήματα ή μια και έξω να πάμε στην ένωση του πολιτικού γάμου, ας πούμε. Και υπάρχουν και από την άλλη μεριά αντιδράσεις πιο συντηρητικές που δεν θέλουν να προχωρήσουμε καν σε αυτό. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ανοίγει η συζήτηση αυτή στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ελάχιστη που δεν είναι πολύ χαμηλά, είναι αρκετά κοντά στο γάμο, με μεγάλες διαφορές όμως. Τα λέω και τα δύο. Έτσι. Δεν φτάνει, δεν απαντάει. Μην μιλάμε για γάμο. Δίκαιος. Ο γάμος είναι η πραγματική ισοτιμία. Που ανοίγει τη συζήτηση για απολαβή από όλα τις περισσότερες δικαιώματες. Εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να δίνει το δικαίωμα να υπάρχει και παιδί. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μας καλύπτει το ασφαλιστικά. Δηλαδή, θα περιμένω εγώ την απόφαση του Υπουργού πότε θα αποφασίσει για το πόσα δικαιώματα θα μου δώσει. Θα αποφασίσει εντός εξαμήνου ο Υπουργός Εργασίας. Επειδή δηλαδή στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε πολύ καλά πόσο να μπορεί να τρεναριστεί αυτό. Ποια να φτάσουμε είναι, πάλι να πηγαίνουμε. Δηλαδή, η θέση της πολιτείας ποια είναι σε αυτό, τι να αποφασίσει. Θέση πολιτείας είναι να αποφασίσει ο Υπουργός. Η καταναλογία αναπόλαυση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σύνθετο. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως μας εξήγησαν και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, χρειάζονται να γίνουν κάποιες μελέτες, να δουν τι ακριβώς σημαίνει. Όταν λέμε το ασφαλιστικό δικαίωμα, ότι πεθαίνει ο ένας να βρει τη σύνταξη των άλλων, ας πούμε. Εργασιακά υπάρχουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα συνυπηρέτησης που προβλέπεται στο γάμο, προβλέπεται και με το σύμφωνο, ας πούμε. Δηλαδή τα δικαιώματα που μπορούσαν. Εάν στο παράδειγμά μας η κυρία Βλάμη εργάζεται και έχει βιβλίο ασφαλείας, μέχρι τώρα αν ήταν επαγγελματία. Δεν θα είναι ασφαλισμένη και η σύντροφο. Ασφάλιση. Η σύντροφο. Της, ο σύντροφός της, δεν ξέρω πώς να το πω, θα έχει ασφάλιση. Θα πρέπει να τα ρυθμίσει, σας ξαναλέω. Το λέμε, όχι, δεν το κράτος τι λέει για το αυτό. Κράτος δεν λέει, πρέπει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί της σε 6 μήνες για να κάνει μια μελέτη και να δει τι και πώς. Διότι για να λέμε και του στραβού το δίκιο, εδώ πέρα
πρέπει κανείς να δει με ποιον τρόπο θα προλάβει και περιπτώσεις εικονικών συμφώνων. Και δεν μιλάω ούτε για τους ετερόφιλους, ούτε για τους ετερόφιλους. Δηλαδή και οι εικονικοί γάμοι υπάρχουν, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή δεν λέει. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Στον πολιτικό γάμο δεν λέει κανείς ότι θα αποφασίσει ο υπουργός εάν πράγματι θα έχει ασφαλιστικά δικαιώματα. Ναι, μπορεί να κάνει και εικονικό γάμο για να πάρει τη συνάντηση. Από την άλλη μεριά, τώρα για να πάμε και στον αντίλογο, κύριε Βλάμη. Από την άλλη μεριά, αν εσείς εργάζεστε και θέλετε, ας πούμε, να κάνετε ένα τέτοιο, αν είναι τόσο απλό το σύμφωνο συμβίωσης, αυτομάτως θα έχει να ασφαλίσει το σύστημα δύο αντί για έναν. Ναι, αλλά σημαίνει ότι εγώ. Φοβούνται μήπως κάνουν. Εγώ για να μπορώ να εξασφαλίσω σε κάποια τα δικαιώματα αυτά, σημαίνει ότι έχω συμπληρώσει όλο το συνταξιοδοτικό. Πώς να το πω. Ναι, ναι, έχετε τα ένσημα. 35-40 χρόνια τέλος πάντων, άρα. Ούτε, όχι, δηλαδή, αν ήμουν ετερόφιλη. Θα το δικαιούταν ο σύζυγος. Ο σύζυγος, ναι. Άγια. Αυτό λέμε. Όμως εγώ. Μισό λεπτό. Δεν ισχύει αυτό. Τώρα, αλλά 30-40 χρόνια. Εάν δουλεύεις. Πώς δεν ισχύει. Εάν δουλεύεις και είσαι παντρεμένος, με 50 αίσθημα το χρόνο είναι ασφαλισμένη και η γυναίκα σου. Αφενός και αφετέρου, λέω για το συνταξιοδοτικό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι διάκριση για εσάς όμως. Γιατί και εγώ, εάν κάνω σύμφωνο συμβίωση με μια γυναίκα, ναι, πάλι δεν θα μπορεί να είναι ασφαλισμένη. Εγώ απάνω δεν είπα όχι, αλλά έτσι, επειδή ουσιαστικά δεν εμάς είναι διάκριση αφορά, για εσάς, θέλω να πω. Προσέξτε, όποιος θέλει εσάς σήμερα ετερό, μπορεί να πάει να κάνει ένα πολιτικό γάμο και να εξασφαλίσει κάθε δικαίωμα. Ναι. Μέχρι στιγμής δηλαδή οι άνθρωποι έχουν εναλλακτική λύση. Αυτοί που δεν έχουν κάποια εναλλακτική λύση είναι οι γκέι και οι λεσβίες. Άρα σε εμάς πέφτει η διάκριση. Κύριε Παπαϊωάννου, έχετε στοιχεία πόσα σύμφωνα συμβίωση έχουν γίνει μέχρι τώρα? Κάποιες λίγες εκατοντάδες. Μόνο. Λίγες εκατοντάδες. Μόνο. Ωραία. Προφανώς, γιατί αυτό είναι και τόσο αισχρό, ας πούμε, που δεν έχει κανένα, δεν έχει ήθος. Τώρα θα γίνουν περισσότερο. Μπορείτε να μου αποσαφηνίσετε κάτι? Θεωρώ και από ετερόφιλα ζευγάρια θα γίνουν περισσότερο. Είχε κάνει και ο κύριος Τσίπρας ήδη στον παρόδο. Ναι, ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας, συμβίωση. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ. Εγώ τι θα κερδίσω να κάνω ένα σύμφωνο συμβίωση? Συζώ με μια κοπέλα. Έτσι, είμαι ελεύθερος, δεν έχω παιδευτεί κλπ. Τι θα μου δώσει περισσότερο? Θα με εξασφαλίσει κάπου, θα εξασφαλίσει την κοπέλα. Ένα απλό παράδειγμα. Να πω ένα απλό παράδειγμα, γιατί είπα στην αρχή ότι έχει μια σημασία ότι για συμβολικούς λόγους αναγνωρίζεται μια οικογενειακή σχέση. Αυτό έχει και πρακτική σημασία. Ο ένας από τους δύο ασθενεί και είναι στην εντατική του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή ο σύντροφός του ή η σύντροφός της, με τον οποίο την οποία ζουν μαζί μια ζωή, πρέπει να πάρει την έγκριση του τρίτου συγγενούς για να αποφασίσει για την τύχη του ανθρώπου του ή της συντρόφου της. Ενώ έτσι, τώρα, ενώ με το σύμφωνο συμβίωση αναγνωρίζεται ως μέρος της οικογένειας, αναγνωρίζεται μια οικογενειακή σχέση. Ένα σημαντικό αυτό. Αλλά μην φτάσουμε στην εντατική τώρα και το γρουσουζεύουμε. Σας λέω ένα πρακτικό παράδειγμα. Όχι, λέμε για το βίο που θα περάσουμε. Να πάμε σε πιο νορμάλ καταστάσεις, στην πρακτική ζωή. Στην πρακτική, καθημερινή ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Στην πρακτική ζωή είναι η διαφορά ανάμεσα στο δύο άνθρωποι έχουν μια αναγνωρισμένη νομική σχέση και δύο άνθρωποι. Αυτό λέω. Τι σημαίνει νομική σχέση? Εσύ, μπαμπά, μια γυναίκα. Μπαμπά, κάνεις ένα πολιτικό γάμο και τα έχεις κατογύρωση όλα τα πάντα. Εάν εσύ ήθελες να κάνεις ένα σύμφωνο συμβίωσης με έναν άντρα ή εγώ, εκεί ήταν όλο το θέμα. Και ναι, μπορεί να μην θέλει, παιδί μου, να κάνει πολιτικό γάμο. Θέλει να κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Όπως έκανε ο Τσίπρας που αναφέρατε, δεν ξέρω τι. Τι σημαίνει αυτό, νομικά τι σχέση δημιουργείται? Με αν πεθάνω εγώ, θα πάρει τη σύνταξή μου? Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Στο νοσοκομείο μπορεί να πάει πάνω μου ασφαλισμένη? Όχι αυτή τη στιγμή. Όχι. Εκκρεμεί, σα ξαναλέω, το ζήτημα του Υπουργείου της Εργασίας. Τι σου δίνει αυτή η νομική σχέση? Μάτσε, εσύ, πέρα από μια σημασία το ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ξαναλέω, έχει μια σημασία το ότι ο περισσότερο κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει και τι σημαίνει. Μα γι' αυτό ρωτάω, κύριε. Εγώ τα έχω μελετήσει, τα ξέρω, να καταλάβει ο κόσμο. Το λέω μέσω άνθρωπο, με αυτή την ενδέντο προσωποποιώ σε εσά. Το τι σημαίνει μια σχέση να είναι σε ένα καθεστώ μη ορατότητα και να γίνεται θεσμικά ορατή μια σχέση. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν το. Υπάρχουν θέματα που δεν ρυθμίζονται. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε τη συζήτηση εκεί που. Υπάρχουν θέματα παιδοθεσίας που δεν ρυθμίζονται με το σύμφωνο συμβίωσης, διότι πρέπει να περάσουμε από το γάμο για να τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Yeah, yeah. Όμως, με το να συζητάμε για το σύμφωνο και να μπαίνουν τα ομόφυλα ζευγάρια να βγαίνουν στο προσκήνιο, μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για τα επόμενα βήματα, πρώτον. Και δεύτερον, το ακόμη σημαντικότερο, το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες δεκάδες παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι δεκάδες, διόρθωσέ με. Σωστά. Που μεγαλώνουν με ομόφυλα ζευγάρια και δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι τραγικό. Έτσι. Ακόμη και το γεγονός ότι το σύμφωνο δεν ρυθμίζει θέματα παιδοθεσίας, συνάπτοντας
οι δύο άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, το ομόφυλο ζευγάρι, συνάπτοντας ένα σύμφωνο, αρχίζουμε να ρίχνουμε μια χτίδα φωτός πάνω σε αυτά τα παιδιά, αρχίζουμε να συζητάμε για αυτά τα παιδιά. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε από ένα καθεστώς ευαλωτότητας που έχουν αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να πούν με ποιους μεγαλώνουν. Είναι τα πρώτα θύματα bullying στο σχολείο. Για μένα δηλαδή το πιο καυτό πρόβλημα είναι το θέμα των παιδιών. Είναι ένα έτσι, βήμα. Να είναι τα λέμε ένα βήμα. Είναι ένα που μεγαλώνουν. Είναι μικρό βήμα, δεν διαφωνώ ότι είναι μικρό βήμα. Αλλά θέλω πάντα μέσα, δηλαδή στο σχολείο θα. Τι, και που θα γίνει το σύμφωνο, τι θα πάει να πει. Γεια σας, οι μαμάδες μου έχουν κάνει ένα σύμφωνο, so what. Αφού δεν του παρέχει κάποιο δικαίωμα. Δεν ξέρω τι φαντάζεσαι ότι θα πάλι μπορεί στη να βιολογική πει το παιδί μητέρα μένει σε το παιδί. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια με το γάμο. Προφανώς ότι θα περάσει κάθε διαδικασία όπως περνάνε όλα τα παιδιά που, έχουν, που δέχονται μην διακρίσεις. Μην περιμένουμε ότι ένας νόμος θα αλλάξει. Όχι, θα περιμέναμε. Λοιπόν, να γίνει ένα θαραλέο βήμα σήμερα από την αριστερά. Να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα βήμα όμως. Ναι, έτσι, αλλά είναι μισό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι, είναι, αλλά είναι μισό. Ωραία. Σήμερα πια πάντα είναι τα βήματα τα μετράμε σε σχέση με το πόσα βήματα είχαν γίνει δεκαετίες πριν. Εντάξει, αλλά μετράμε και να έχει και κάποια σας πρόκληση. Λοιπόν, κοινωνία λοιπόν σήμερα πάμε στον κύριο Παναστάκη. Να διδάξουμε την κοινωνία επίσης. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.